Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο γνωστά τζαμιά της Ελλάδος. Το τζαμί στα Τρίκαλα. Έχει πάρει διάφορα στοιχεία. Έχει κάνει όμως ένα αριστούργημα, το οποίο ένα από τα αυτά που είναι το πιο δύσκολο είναι ο τρούλος, ο θόλος, που έχει 18 μέτρα διάμετρο. Και ήταν πολύ δύσκολο να σταθεί έτσι. Το δε τζαμί όλο έχει ύψος 29,5 μέτρα. Ειδήσει στον Κόζιακα. Είμαστε προς το δρόμο της Ελλάδας, είμαστε πάνω στον Κόζιακα, στην τωρινό συγκρότημα της Ανατολικής Κύπρου, το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι από τα πιο γνωστά δάση της Ελλάδος και μόλις περάσαμε ένα υψόμετρο σε 1400 μέτρα. Είναι τα νερά του Αχτροποτάμου, έτσι λέγεται ο Αχυλός, τα βουνά της Κύπρου, γιατί είναι άσπρος από το πολύ αφρό που κάνουν τα νερά του της Πέτρου. Βλέπετε το πυκνό έλατο που υπάρχει μέχρι την περιοχή 1400 μέτρα υψόμετρο. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Παιδιά, γυρίζουμε, ελάτε, φεύγουμε. Έλα σε κάνω και εσένα με την πλακιά. Ναι. Ποιος είναι πίσω από το σπηλιό. Δεν το καταλαβαίνετε από εκεί. Δεν το καταλαβαίνετε. Πάτε δύο ώρα πριν. Λίγο ένα κενό εκεί να υπάρχει. Ξεχωρίζω, παιδί μου, στην φωτογραφία. Λοιπόν, ανεβαίνουμε τώρα επάνω. Hello. Hello. How are you? Hi. Ιαπωνεζάκι ήταν αυτό. Πρέπει να περάσουμε και από πάνω. Δεν είμαι χωρίς από πάνω, πάνω, πάνω. Η εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό είναι στην αντίθετη θέση, τον κρατάει σε αντίθετη θέση από ό,τι οι άλλες κλασικές εικόνες. Ας δούμε μία κλασική εικόνα για να δούμε τη διαφορά. Κρατάει το Χριστό να πει τον Χριστό. Εδώ βλέπετε κάτω πώς θα κατεβαίνει. Και τώρα σε λίγο θα ανέβουμε στην Μονή Ρουσάνου. Οι αποβάθρες είναι σε ξεχωριστό κομμάτι, ειδικά για να μην φύγει το παλιό κλίμα που επικρατούσε. Θα σταματήσω στη μέση της διαδρομής για να βγάλουμε φωτογραφίες στη γέφυρα του Πηνίου. Να και η παλιά γέφυρα, η οποία είναι εγκατελειμμένη εδώ και μερικούς μήνες, που έγινε η καινούρια σιδηροδρομική γραμμή. Και το τρένο μας καλεί να επιστρέψουμε πίσω.
τρένο έρχεται να μας πάρει. Απίστευτο. Έχουμε ιδιωτικό τρένο στη διάθεσή μας. Πάρτε το κανάλι και ελάτε πίσω. Συνέχεια του ταξιδιού.